Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Θα δούμε μαζί και σήμερα όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Πρώτη είδηση βέβαια είναι η συνάντηση με θεσμικούς παράγοντες της Θεσσαλίας, του Πρωθυπουργού αλλά και με αγρότες. Η αλήθεια είναι όμως ότι κάτι συγκεκριμένο, πέρα από το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τα θέματα της πλημμυρισμένης Θεσσαλίας, κάτι συγκεκριμένο δεν βγήκε από αυτή τη συνάντηση, από αυτές τις συναντήσεις που είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Να δούμε όμως τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Μέρα Θεσσαλίας ήταν η σημερινή για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αλλεπάλληλα ραντεβού με θεσμικούς φορείς της περιοχής, παρουσιάζοντάς του το Ολλανδικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τους θεσμικούς φορείς της Θεσσαλίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε εκπροσώπους των αγροτών της περιοχής στο Μέγαρο Μαξίμου. Υποδεχόμενος τους εκπροσώπους των αγροτών της Θεσσαλίας, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις και επισήμανε: «Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου για το γεγονός ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις ήταν κατά κανόνα κόσμιες. Έγινε προσπάθεια από πλευράς αγροτράξης, κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Συμφωνούμε», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός, «ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια. Έχουμε κάνει δουλειά όσο είναι εφικτό να τα ικανοποιήσουμε». Και θα ήθελα η σημερινή συνάντηση να είναι η πρώτη ευκαιρία παρουσίασης στους θεσμικούς φορείς της Θεσσαλίας των συμπερασμάτων αυτής της μελέτης. Μια μελέτη την οποία θα πρέπει να τη δούμε μέσα από το πρίσμα του επιστημονικού χαρακτήρα που τη διέπει. Δεν είναι προφανώς ένα θέσφατο, αλλά νομίζω ότι δίνει πολύ σαφείς κατευθύνσεις. Και θα ήταν ευχής έργων αν μπορούσαμε πράγματι να συμφωνήσουμε από τη στιγμή που η μελέτη θα τύχει και της σχετικής επεξεργασίας και από τα Υπουργεία, ότι αποτελεί πράγματι έναν οδικό χάρτη στον οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία, κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση δεύτερου και πρώτου βαθμού και όλοι οι τοπικοί φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στα ζητήματα αυτά, ώστε να μπορέσουμε πράγματι να κάνουμε μια δραστική παρέμβαση στα προβλήματα της Θεσσαλίας και να μετατρέψουμε αυτό που ήταν μια μεγάλη καταστροφή για την Θεσσαλία σε μια ευκαιρία μιας ουσιαστικής αναδιάρθρωσης του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα αυτά. Θα ήθελα εξ αρχής να αναφερθώ στην διάσταση την οποία δίνει η μελέτη για το ζήτημα των υπόγειων υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας. Δεν έπρεπε να περιμένουμε τον Ντάνιελ για να αντιληφθούμε το γεγονός ότι οι υδάτινοι πόροι της Θεσσαλίας βαίνουν προς εξάντληση. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση, επειδή είδα και τις δηλώσεις του κύριου Περιφερειάρχη, ότι πρέπει αύριο να εγκαταλείψουμε το βαμβάκι και να πάμε σε δραστικές παρεμβάσεις αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών στη Θεσσαλία. Δεν προτείνει εξάλλου κάτι τέτοιο ούτε η μελέτη και θα ήταν πολύ άδικο από όλη αυτή την αναλυτική δουλειά που έχει γίνει, να εστιάσουμε την προσοχή μας μόνο σε αυτήν την διάσταση. Ξεκαθαρίζω λοιπόν εξ αρχής ότι δεν τίθεται κάποιο τέτοιο ζήτημα. Από την άλλη, θα πρέπει να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, να μην βρεθούμε στην δυσάρεστη ή τραγική κατάσταση σε κάποια χρόνια από τώρα, 10, 15, 20, δεν το γνωρίζουμε, ούτε οι επιστήμονες μπορούν να μας το υποδείξουν. Η ζημιά η οποία θα έχει γίνει στην Θεσσαλία από την εξάντληση των υπόγειων υδάτινων πόρων να είναι μία αναστρέψιμη. Και σε αυτό έχουμε όλη μία ευθύνη να τοποθετηθούμε με απόλυτη σαφήνεια. Σταματώ εδώ. Θα ήθελα να οργανώσουμε τη συζήτηση ως εξής. Θα κάνει ο Μίλτος την παρουσίαση και στη συνέχεια θα δώσω καταρχάς τον λόγο στον Περιφερειάρχη και στους δημάρχους που θέλουν να τοποθετηθούν. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε λίγο μια δυσκολία αν τοποθετηθείτε όλοι, οπότε θα ήθελα, αν αισθάνεστε ότι έχετε καλυφθεί από αυτά τα οποία έχουν υποθεί, να κάνουμε μια όσο το δυνατόν πιο ορθολογική διαχείριση του χρόνου μας. Και βέβαια να πω εξ αρχής ότι αυτή είναι η πρώτη από πολλές άλλες συναντήσεις που θα έχουμε, καθώς η δύσκολη δουλειά, θα έλεγα ότι τώρα ξεκινά. Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος εκ μέρους της κυβέρνησης κορυφαίοι υπουργοί. Το παρόν έδωσε από την εταιρεία HVA και ο Διευθύνων Σύμβουλος Μίλτος Γκουζούρης. Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα στους αγρότες. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με αγρότες από την Θεσσαλία. Πολλά ήταν τα αιτήματα, αλλά πολύ λίγα μπορούν να ικανοποιηθούν. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τους θεσμικούς φορείς της Θεσσαλίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε εκπροσώπους των αγροτών της περιοχής στο Μέγαρο Μαξίμου.
Υποδεχόμενος τους εκπροσώπους των αγροτών της Θεσσαλίας, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Η δύσκολη δουλειά ξεκινά τώρα, δεν θα εγκαταλείψουμε το βαμβάκι, είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Να μπορέσουμε να δώσουμε προβλεψιμότητα σε βάθος χρόνου, ώστε οι αγρότες μας και οι κινητόφραντες να γνωρίζουν ποιο είναι το ύψος του ρεύματος που θα πληρώνουν για τις καταναλώσεις τους. Ο Υπουργός είναι εδώ πέρα για να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τις αποζημιώσεις που αφορούν τον Ντάνιελ και βέβαια πριν από λίγο είχαμε και μια πρώτη συνάντηση με τους αιρετούς εκπροσώπους της Θεσσαλίας καθώς και πρόεδρους επιμελητηρίων σχετικά με τα σημαντικά έργα υποδομής και αποκατάστασης που πρέπει να γίνουν στη Θεσσαλία και η Ολλανδική εταιρεία HVA παρουσίασε την περίληψη ενός πολύ θα έλεγα αναλυτικού σχεδίου παρεμβάσεων το οποίο και θα συζητηθεί στη συνέχεια και με την περιφέρεια και με τους δήμους και με τους εκπροσώπους φορέων ώστε να καταλήξουμε σε έναν οδικό χάρτη ο οποίος θα δεσμεύει την κυβέρνηση σε σχέση με αυτό που έπρεπε να γίνει από εδώ και στο εξής, στα ζητήματα της κοινή αγροτικής πολιτικής. Υπάρχουν ζητήματα που τα διαχειρίζεται το Υπουργείο σε επίπεδο Υπουργείου και είναι πολύ πιθανό τα ζητήματα αυτά βέβαια να φτάσουν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αν πρέπει να ληφθούν πιο δραστικές αποφάσεις που να απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη αρχηγών κρατών. Παίρνοντας το λόγο, ο Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος των αγροτών της Θεσσαλίας, τόνισε ότι οι αγρότες θέλουν λύσεις και πως δεν είναι ευχαριστημένοι για το οικιακό ρεύμα. Έχει τιμή 8,3 λεπτά και πρέπει να επαναφέρουμε, είπε, το πλαφόν στα 7 λεπτά. Στις κινητοποιήσεις μας, ο σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τα προβλήματα. Αυτό ήταν ο σκοπός μας. Και με τη σημερινή συνάντηση θέλουμε να αναδείξουμε και τα προβλήματα της Θεσσαλίας, η οποία έχει υποστεί μια καταστροφική, τρομακτική μάλλον, καταστροφή από τις πλημμύρες. Και 6 μήνες μετά έχουν γίνει λίγα πράγματα σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του πώς θα έπρεπε να προχωρήσουν ορισμένα πράγματα σε σχέση με χρονοδιαγράμματα, σε σχέση με αποκαταστάσεις των έργων, των αναχωμάτων κτλ. Που έχουν καταστραφεί και υπάρχει κίνδυνος ξανά πλημμυρικών φαινομένων, σε σχέση με τις αποζημιώσεις και με το αν εκπονηθεί ένα πρόγραμμα, τι θα γίνει με τις πολλές εκτάσεις, είναι περίπου 350.000 στρέμματα, 120.000 στην Κάρλα και άλλα τόσα στην υπόλοιπη Θεσσαλία που δεν θα καλλιεργηθούν λόγω είτε των νερών είτε διαβρώσεων των υδάφων και φερτών υλικών. Πρέπει να αποκατασταθούν, να υπάρχει μια αναπλήρωση του Δήματος για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους οι αγρότες, να μπορέσουν να ζήσουν ώσπου να ξαναγίνουν παραγωγικά τα χωράφια τους. Θέλουμε να συζητήσουμε για το πάγιο κεφάλι που υπάρχουν καθυστερήσεις και εμείς σήμερα ήρθαμε να σας πούμε και να σας μεταφέρουμε στον Πρωθυπουργό της χώρας την πραγματική εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία. Τα όποια προβλήματα υπάρχουν, βεβαίως διεκδικώντας και λύσεις στα αιτήματά μας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα και να φέρει αποτελέσματα, γιατί είναι αναγκαίο να έρθουν τα αποτελέσματα. Η οικονομική και η κοινωνική ζωή της Θεσσαλίας εξαρτάται κατά πολύ από το αγροτικό εισόδημα και αυτή τη στιγμή πραγματικά πρέπει να πούμε ότι οι συνέπειες δεν έχουν ακόμα φανεί στην οικονομία της περιοχής. Θα φανούν πολύ σύντομα το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί θα χαθούν πάρα πολλά εκατομμύρια και από την τοπική αγορά. Και πρέπει να υπάρξει στήριξη αυτού του πρωτογενού τομέα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, να συνεχίσουμε να μένουμε στα χωριά μας και να συνεχίσει και η Θεσσαλία να έχει ζωή. Απογοητευμένοι δηλώνουν οι αγρότες της Μαγνησίας μετά τη σημερινή συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, καθώς όπως λένε, δεν άκουσαν τίποτα καινούριο. Δεν δηλώνουν ικανοποιημένοι οι αγρότες της Μαγνησίας που συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπάρχει μια σειρά ζητημάτων τα οποία δεν τέθηκαν και δεν ανακοινώθηκε ότι θα δοθούν λύση για αυτά. Επισήμανε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον Άστρα, ο κύριος Πρασάς, αγρότης του Στεφανοβικίου, που εκπροσώπησε τους αγρότες στη Μαγνησία στη σημερινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Είστε ικανοποιημένοι από τη συνάντηση? Πήρατε κάποια πράγματα τα οποία θα έλθουν για να αναβαθμίσουν γενικότερα και να ικανοποιήσουν τα αιτήματά σας? Τι λέτε, ποιο είναι το σχόλιο σας? Δεν πήραμε κάτι συγκεκριμένο από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Υπόθηκαν όλα τα αιτήματά μας, μιλήσαμε για την Κάρλα, σταθήκαμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πήραμε ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ούτε συγκεκριμένες απαντήσεις όσον αφορά τις αποζημιώσεις γενικότερα. Ακούσαμε μόνο ότι μέσα στο πλάνο των Ολλανδών είναι να προστεθούν άλλα 17.000 στρέμματα δημόσιας γης, η οποία βρίσκεται έξω από την ήδη υπάρχουσα λίμνη, η οποία βέβαια μας βρίσκει αντίθετος. Παρ' όλα αυτά δεν μας είπε ότι αυτό θα γίνει. Μας είπε ότι όλα βρίσκονται υπό συζήτηση και υπό διαβουλεύσεις. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, ακούσαμε από τους υπουργούς μας για γεμάτα ταμεία, αλλά δυστυχώς δεν ακούσαμε το πότε θα αδειάσουν τα ταμεία και θα έρθουν τα χρήματα στους αγρότες.
Το μόνο που υπόθηκε είναι για τις 30 Ιουνίου ότι θα είναι η καταληκτική ημερομηνία των αποζημιώσεων για την παραγωγή που χάθηκε το 2023. Για την αποστράγγιση των νερών δεν υπόθηκε κάτι. Από ό,τι καταλάβαμε θα ζήσουμε τη διαδικασία ως έχει, δηλαδή θα οδεύει το νερό προς τον παγασιτικό και απλά θα καθόμαστε να το κοιτάμε να πέφτει πόντο-πόντο. Και γενικότερα δεν πήραμε συγκεκριμένες απαντήσεις, παρά μόνο τη στήριξη και γενικότερα ότι είναι κοντά στους Θεσσαλούς. Δώσει τα χρήματα στον κόσμο, να αποζημιώσει τον κόσμο που έχασε την παραγωγή του, να αποζημιώσει τις χαμένες παραγωγές του 23 και γενικότερα να δώσει ρευστότητα στη Θεσσαλία, διότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Όσον αφορά την ταξιαρχία, μας είπε ότι δεν είναι δικό του θέμα, είναι το θέμα του Υπουργείου. Είναι το θέμα του Υπουργείου το αν θα κρίνει το σημείο κατάλληλο για να μείνει η πρώτη ταξάς στο Στεφανοβίκιο. Αυτά. Την ίδια ώρα, μέχρι το τέλος Μαρτίου, πρόκειται να γίνει η προκήρυξη των διαγωνισμών για τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία. Ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος κατά τη διάρκεια της περιοδίας του σε περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι συγκεκριμένες συμβασιοποιήσεις να έχουν ολοκληρωθεί στα τέλη του ερχόμενου Ιουνίου, προκειμένου να εγκατασταθούν τα πρώτα εργοτάξια και να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν οι μεγάλες παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες ώστε να επανέλθει η κανονικότητα στις ζωές των κατοίκων. Αύριο, Τρίτη, 12 Μαρτίου, το κλιμάκιο του Υπουργείου υπό τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάου θα συνεχίσει τις συναντήσεις εργασίας στην περιοχή της Καρδίτσας. Στο Μέγαρο Μαξίμου, στη συνάντηση των θεσμικών φορέων με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, βρέθηκε σήμερα και ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος μετά τη συνάντηση έσπευσε να προβεί σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Με τους εκπροσώπους των θεσμικών φορέων της Θεσσαλίας συναντήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός την εισήγησή του προς τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού. Είπε ότι το master plan των Ολλανδών ξεπερνά τις 400 σελίδες και αποτελεί την πρώτη ολιστική προσέγγιση του προβλήματος των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας, αλλά και των έργων υποδομής και τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό στην αγροτική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα. Το παρόν στη συνάντηση έδωσε και ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Η υποδοχή από τον Πρωθυπουργό ήταν θερμή προς τον Δήμαρχο του Βόλου, όσο και σε άλλους δημάρχους της περιοχής της Μαγνησίας, αλλά και από άλλα σημεία της Θεσσαλίας. Ο Δήμαρχος του Βόλου, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε: «Η φράση του Πρωθυπουργού στη διάρκεια της ενημερωτικής συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία μετήχα, σύμφωνα με την οποία τα δύσκολα τώρα αρχίζουν, αποτυπώνει την πραγματικότητα, αλλά παράλληλα επιτρέπει την αισιόδοξη θεώρηση των πραγμάτων, αφού είναι προφανής η κυβερνητική βούληση να προχωρήσει στις αναγκαίες παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν στην ανάταξη της περιοχής μετά τις καταστροφές από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Λεπτομέρειες, τονίζει ο Δήμαρχος, που αφορούν ιδιαίτερα το Βόλο, θα παρουσιάσω στην αυριανή μου συνέντευξη στις 11 το πρωί στο Δημαρχείο». Μάλιστα. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Καθώς την ώρα που οι αγρότες είχαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, την ίδια ώρα πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αγιά. Μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Αγιάς με τη συμμετοχή δεκάδων τρακτέρ που έκλεισαν τον κεντρικό δρόμο μπροστά από την πλατεία. Οι αγρότες, λίγη ώρα πριν από τη συνάντηση της αντιπροσωπείας με τον Πρωθυπουργό, ξεκαθάρισαν πως δεν θα σταματήσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να αποζημιωθούν από τις καταστροφές που υπέστησαν από τις θεομηνίες του περασμένου Σεπτεμβρίου. Παραγωγοί από την ευρύτερη περιοχή αλλά και από τη Μαγνησία ζήτησαν από την κυβέρνηση λύσεις για να μπορέσουν να μείνουν στον τόπο τους. Και σήμερα είμαστε εδώ με μια κραυγή αγωνίας να έρθει αυτή η αδικία που έγινε σε βάρος της Αγιάς. Θα μείνουμε όρθιοι, είμαστε από όλες τις παρατάξεις, δεν υπάρχουν αριστεροί ή δεξιοί. Η διεκδίκηση του αγώνα θα γίνει με σθένος, δεν θα το βάλουμε κάτω και αν χρειαστεί μέχρι το καλοκαίρι θα είμαστε εδώ. Τι ζητάτε ακριβώς? Ζητάμε ίδια αντιμετώπιση με τους παραγωγούς του Πηλίου και της Μαγνησίας, γιατί και η Αγιά έχει πληγεί με τον ίδιο τρόπο από το ίδιο καιρικό φαινόμενο που εμείς εξαιρεθήκαμε δυστυχώς. Στην αδικία με τους συναδέλφους του στο Πήλιο στάθηκε ο πρόεδρος των μυλοπαραγωγών Αγιάς Μιχάλης Γιούλης, ζητώντας λύσεις από την κυβέρνηση. Σήμερα είμαστε πάλι εδώ γιατί νιώθουμε αδικημένοι. Αδικημένοι γιατί ενώ πληρούμε τις ίδιες προϋποθέσεις με τους συναδέλφους μας του Πηλίου, δυστυχώς ο ΕΛΓΑ μας εξαιρεί από τον κανονισμό αυτό πληρωμής και μας πετάει απ' έξω. Τα χρήματα πιθανόν να μην φτάνουν και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτός ο κόφτης. Νιώθουμε αδικημένοι ακόμη γιατί τα πορίσματα από τις περσινές ζημιές δεν έχουν βγει ακόμη και ξεκινήσαμε μια καινούργια χρονιά χωρίς χρήματα. Το παρόν έδωσε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ο Δωρής Γεωργαδάκης. Όπως βλέπετε και με την παρουσία μας εδώ, διατρανώνουμε το δίκαιο αγώνα των συναδέλφων. Όπως κοινά και πέρυσι και φέτος δώσαμε τις μάχες στο αγώνα, έτσι και η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει τον εμπεγμό, τη διαίρεση που ασκεί
αναμεταξύ συναδέλφων, βάζοντας αγρότες δύο ταχυτήτων. Να σταματήσει ο εμπαιγμός, να αποζημιωθούν όλοι οι συνάδελφοι δίκαια και βέβαια και εμείς που δεν έχουμε αποζημιωθεί για όλα τα μήλα, για όλες τις ποικιλίες μήλων, να σκέψουν το πρόβλημα να αποζημιωθούν και βέβαια οι συνάδελφοί μας εδώ να συμμετέχουν στην πληρωμή. Γιατί πάθαμε τεράστιες καταστροφές από την πλημμύρα του Ντάνιελ, του Ηλίας. Και δεν εξαιρείται κανένας από τις πληρωμές και δεν πρέπει να εξαιρεθεί. Σήμερα οι συνάδελφοί μας είναι στην Αθήνα, στο Μαξίμου, στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Θα θέσουν τα αιτήματα, τα δίκαια αιτήματα που σηκώνουμε και σαν Θεσσαλία. Άμα δεν εισακουστούμε, δεν δικαιωθούμε, όπως βλέπετε, με άλλες μορφές, μαζικά, μαχητικά, συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι να δικαιωθούν όλα τα αιτήματά μας. Γιατί είναι αιτήματα επιβίωσης, να συνεχίσουμε να μένουμε στα χωριά μας, να καλλιεργούμε την Ήπεθρο και να είμαστε νοικοκύριδες στον τόπο μας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Μαρία Γαλλιού, όπως και ο αντιπεριφερειάρχης αγροτικού τομέα Δημήτρης Τσέτσιλας, δηλώνοντας τη στήριξή τους στους αγρότες. Να σημειωθεί πως η μηλοπαραγωγή και η καστανοπαραγωγή βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα έξω από τον ΕΛΓΑ, όπου και πραγματοποίησαν διαμαρτυρία, ενώ περιμένουν τα αποτελέσματα από τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα. Ο Δήμαρχος Αλμυρού, ο κύριος Εσερίδης, ήταν σήμερα στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τώρα επιστρέφω από Αθήνα. Είμαι στο δρόμο. Σε κάποια σημεία δεν ξέρω αν η τηλεφωνική σύνδεση μας το επιστρέψει. Μια χαρά σας ακούμε. Δήμαρχε, τι είπε ο Πρωθυπουργός? Η γέφυρα στον Ξηριά πότε θα γίνει? Με τον Πρωθυπουργό θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική η σύσκεψη την οποία έχει καλέσει από όλους τους δημάρχους της Θεσσαλίας, μια και όλοι μας έχουμε περίπου τα ίδια προβλήματα. Οι καταστροφές που έγιναν με τον Ιαννό, με τον Ντάνιελ και με τον Ηλίας πιστεύω ότι έχουν θίξει όλους τους δήμους της Θεσσαλίας. Υπήρχε κατανόηση στα προβλήματα αυτά τα οποία εμείς αναφέραμε. Εγώ προσωπικά έδωσα 2-3 αιτήματα τα οποία και πιστεύω ότι είναι σοβαρότερα που απασχολούν σήμερα τον Δήμο Αλμυρού. Το πρώτο ήταν η σύνδεση του Ξεριά. Είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα για 200 μέτρα απόσταση να αναγκάζονται όλοι οι πολίτες σήμερα να μετακινηθούν προς το Πτελεό, Αχίλιο, Τσούρπι, 13 χιλιόμετρα. Αναφέρθηκα πάνω και ήταν και ο κ. Σταχιάος, ο οποίος μου είπε ότι σύντομα θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και μέχρι τον μετά το Πάσχα. Δεν σας ακούω. Σας ακούμε, Δήμαρχε. Ναι, ναι, ότι μέχρι μετά το Πάσχα ότι θα έχει εξελίξει σε αυτό το έργο. Επίσης έδωσα το θέμα της λιμνοδεξαμενής, ένα θέμα μεγάλης σημασίας για την περιοχή μας, είναι θέμα άντρευσης, που μέσα από αυτό 5.000 στρέμματα θα αντρευτούν από τους γεωργούς στην περιοχή και με κατατοπίση του κόστους παραγωγής και αύξηση κυρίως του βιωτικού επίπεδου. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα δύο έργα να πραγματοποιηθούν και να γίνουν. Ένα τρίτο θέμα το οποίο έδωσε στον Πρωθυπουργό, τα οποία άκουσε και με προσοχή και ήταν παρόν και, ήταν και ο Υπουργός ο κ. Στριατόπουλος, ήταν ο Λευτέρης ο Γεννάκης, ήταν ο κ. Σταχιάος, όλοι οι υπουργοί και τα στελέχη σήμερα του κ. Πρωθυπουργού, ήταν η αγροτική δασική οδοπία. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα στα χωριά τα περισσότερα είναι απροσπέλαστοι οι δρόμοι και δεν σας κρύβω ότι οι δρόμοι τους οποίους έχουμε στην περιοχή μας, είμαστε ο τέταρτος δήμος στην Ελλάδα με 1.000 χιλιόμετρα περίπου αγροτική δασική οδοπία. Λοιπόν, αυτά τα τρία θέματα έδειξα, καθώς επίσης και τις διαβάσεις στο Ξεριά μέσα για να μπορούν οι αγρότες αργότερα να μπορούν να μετακινηθούν προς τα χωράφια τους. Πιστεύω ότι εισακούστηκαν αυτά τα αιτήματα. Θα έχω συνάντηση με περιουσιακούς παράγοντες και την ερχόμενη εβδομάδα που θα κατέβω κάτω στην Αθήνα και πιστεύω να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα προς όφελος κυρίως των αγροτών και των πολιτών βέβαια του Δήμου Αλμυρού. Δήμαρχε, πέρα από τα καλά λόγια ότι ο Πρωθυπουργός είναι κοντά μας και μας ακούει και προσέχει και ενδιαφέρεται και ασχολείται, τίποτα λεφτά ανακοίνωσε, αποδέσμευσε, είπε ότι θα έρθουν λεφτά, είπε ότι θα αλλάξει η διαδικασία σε ό,τι αφορά τα έργα. Εάν η γέφυρα του Ξηριά πάει να γίνει όπως γίνονταν τα έργα μέχρι τώρα, θα φύγω κι εγώ κι εσείς από αυτή τη ζωή και δεν θα έχει τελειώσει η γέφυρα ακόμα. Κοιτάξτε, δηλαδή, από τη ζωή θα περιμένει πολύ καιρό ακόμη για να φύγω. Περιμένει καμία εκατοστή χρόνια και βλέπουμε. Για μένα, όσο αφορά αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι εμείς θα φύγουμε από τη ζωή και θα δούμε να περιμένουμε. 100 χρόνια υπομονή έχω ακόμη.
Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι τα θέματα ήταν μια σύσκεψη στην οποία αναφέρθηκε περισσότερο το Master Plan για το θέμα των νερών κυρίως στη Θεσσαλία. Στην οποία φανήκαν πάρα πολλά πράγματα και καθιερώθηκαν πάρα πολλά. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν ήταν για να μοιράσει χρήματα. Περισσότερο ήταν να καταγραφούν τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στους Δήμους της Θεσσαλίας. Και από εκεί και ύστερα πιστεύω ότι θα πάρει μια θετική αντιμετώπιση. Άλλωστε, να πούμε και το στραβουδικό ότι παρόλες τις ταλαιπωρίες και παρόλες τις πλημμύρες τις οποίες είχαμε αυτό το διάστημα, σήμερα οι Δήμοι έφτασαν σε ένα σημείο να χρηματοδοτούνται τουλάχιστον περισσότερο από τις προηγούμενες άλλες φορές. Έζησα εγώ και τις καταστάσεις του 2014-2019. Έτσι, τότε δεν είχαμε την πολυτέλεια να δημοκρατούμε ή να κάνουμε έργα τα οποία δίνονται σήμερα για αποκατάσταση ζημιών μέσα σε μία μέρα ή σε μία εβδομάδα ή σε ένα μήνα, τότε πρέπει να δημοπρατήσουμε και να πάρουμε 26 αποφάσεις. Οπότε υπήρχε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Πολύ σοβαρό και πολύ θετικό αυτό το οποίο είπατε. Σίγουρα είναι η γραφειοκρατία αυτή η οποία καθελώνει σήμερα τους Δήμους να μην μπορούν να κάνουν κάποιο έργο και χίλια δυο άλλα προβλήματα που υπάρχουν. Αλλά πιστεύω ότι θα υλοποιηθούν αυτά τις ανάγκες αυτές που καταθέσαμε σήμερα στον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Άλλωστε έχουμε τον χρόνο μπροστά μας να δούμε και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Κύριε Δημαρχέ, όμως άμα τα έργα ξεκινήσουν τον Ιούνιο ή και τον Ιούλιο, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Σταχιάος σχετικά με τα έργα των υποδομών, δεν σας ανησυχεί ότι οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση και θα έχουν συμπληρώσει σχεδόν ένα δεκάμινο? Βεβαίως, αυτό αναφέρθηκε ότι ο χρόνος αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι άμεσος και πρέπει να γίνει άμεση αποκατάσταση. Αυτά αναφέρθηκα. Και δεν αναφέρθηκα μόνο αυτά, αναφέρθηκα και για λίμνο Δεξαμενή και όπως είπα ότι δεν μπορεί σήμερα να μένει μια Δεξαμενή, να μην έχει ολοκληρωθεί το έργο και να πηγαίνει πόσιμο νερό στη θάλασσα. Θα πρέπει αυτοί να το καταλάβουν κάποιοι ότι για να ενισχυθεί σήμερα και να υπάρχει ένας πλούσιος υδροφόρος ορίζοντας, θα πρέπει να μπει ο κανόνας ότι δεν πρέπει να πάει ούτε μία σταγόνα πόσιμο νερό στη θάλασσα. Μάλιστα. Για την Κάρλα υποθέτω ότι δεν έγινε κάτι. Υπόθηκε για την Κάρλα, υπόθηκε για τα νερά της Κάρλας αυτή τη στιγμή. Το ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα υπάρχει κάποια στιγμή να τρυπήσουν το βουνό για να φύγει το νερό. Πιστεύουν ότι αυτή τη στιγμή θα γίνει μια καλύτερη άλλη διαχείριση για το θέμα της Κάρλας. Αλλά μην κρυβόμαστε. Είναι 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό. Θα είναι δύσκολο έργο. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι 6 μήνες έτσι όπως το συζητάμε και το κουβεντιάζουμε, αν βάζαμε 10 εξκαφείς και 50 τσάπες, θα φτιάχναμε ένα χαντάκι να φύγει το νερό πίσω από εκεί που ήρθε. 6 μήνες τώρα το κουβεντιάζουμε. Εγώ δεν το ξέρω αυτό, δεν έχω τις γνώσεις, δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Ήταν εκεί ο κύριος Αντιπεριφέρειας, ο κύριος Κουρέτας, είπε θα κάνουν σκέψη για να το δουν αυτό στη συνέχεια. Άντε πάλι. Αλλά να πω και κάτι. Δεν είναι το άντε πάλι. Θα σας πω κάτι. Ότι αυτή η χώρα, ας κρατήσουμε λίγο ρομαντισμό μέσα μας, ας είμαστε μια αισιοδοξία τουλάχιστον. Σε αυτή τη χώρα μέσα περάσαμε 4 εμφυλίους πολέμους και 3 πολέμους. Σε αυτά εδώ μέσα και επιβιώσαμε, ζήσαμε. Θα κάνουμε υπομονή όλοι, θα το πιστέψουμε αυτό το πράγμα και να μην είμαστε πάντα και να φτάνουμε στο σημείο να απελπιζόμαστε για το παραμικρό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Δεν υπάρχει μια τέτοια προβλήματα. Τώρα εδώ τον χάσαμε τον Δήμαρχο, αλλά νομίζω τον χάσαμε στο τέλος. Την ολοκληρώσαμε την κουβέντα. Τυπικά να τον ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Δημαρχέ, κύριε Σερίδη. Να είστε καλά. Πάμε στο επόμενο θέμα. Μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ και συλλαλητήριο πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Κυριακής οι αγρότες στο Κιλελέρ, τιμώντας συμβολικά αλλά και μαζικά το Κιλελέρ και τη θυσία των κολύγων. Τη Θεσσαλία των Θεσσαλών Κολύγων τίμησαν οι Θεσσαλοί αγρότες στο μνημείο του αγρότη στο Κιλελέρ, που έφτασαν το πρωί της Κυριακής στο σημείο με τα τρακτέρ τους, ζητώντας λύση στα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν. Οι ίδιοι, ένα 24ωρο πριν τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, έστειλαν μήνυμα εξέγερσης και αντίστασης με τις πληγές στη Θεσσαλία να είναι ακόμη εμφανείς από τις πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της ΕΟΑΣ Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, εξήγησε πως η εξέγερση του Κιλελέρ στέλνει διαχρονικά μηνύματα. Θυμάμαι σήμερα την εξέγερση των κολύγων αγροτών εδώ στο Κιλελέρ, στον χώρο του μνημείου. Για μας το Κιλελέρ περιέχει διαχρονικά μηνύματα
δεν είναι μια μουσιακή και επιτυχιακή εκδήλωση, αλλά είναι ο καθημερινός μας αγώνας και για να παράγουμε και για να μπορούμε να έχουμε ένα εισόδημα και να μένουμε στα χωριά μας. Αλλά είναι ο καθημερινός αγώνας και τα διδάγματά του είναι ότι θα πρέπει μέσα από τους αγώνες μας, μέσα από τις κινητοποιήσεις μας, με τη μαζική συμμετοχή μας, και αυτό φαίνεται και σήμερα με αυτή την συμβολική αλλά και μαζική ταυτόχρονα συμμετοχή του Τρακτέρ, ότι συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Αύριο έχουμε τη συνάντηση των Θεσσαλών Αγροτών της Αντιπροσωπείας με τον Πρωθυπουργό, στο οποίο θα θέσουμε τα θέματα της Θεσσαλίας που έχει καταστραφεί από τις πλημμύρες, και περιμένουμε λύσεις και απαντήσεις, περιμένουμε χρονοδιάγραμμα, περιμένουμε να ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα. Στον τόπο της θυσίας πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση, καθώς συμμετείχαν αντιπροσωπείες αγροτών από άλλες περιοχές της χώρας, όπου και κατέθεσαν στεφάνια στο μνημείο. Πέρασαν 114 χρόνια και τώρα είναι πολύ πιο επίκαιρο και πολύ πιο ζωντανό αυτό το αίτημα, ειδικά για τη Θεσσαλία. Αυτό που πάλευαν οι κολλήγοι, τώρα είναι υποχρέωσή μας να το παλέψουμε εμείς, έτσι ώστε να παραμείνει η Θεσσαλία ζωντανή, να παραμείνουν τα χωριά ζωντανά, να παραμείνουμε οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι στις δουλειές μας, κάτι το οποίο βλέπουμε ότι αυτή η πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια και χρησιμοποιώντας τις καταστροφές που οι ίδιοι δημιούργησαν με τις πλημμύρες το Σεπτέμβριο, μας οδηγούν πιο γρήγορα στο να φύγουμε από εδώ. Υπενθυμίζεται πως οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίστηκαν και σήμερα, καθώς οι αγρότες στην Αγιά έβγαλαν τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία της περιοχής, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα σημειωθούν και σε Τρίκαλα και Παλαμά. Την πολιτική επικαιρότητα θα συζητήσουμε τώρα και θα σχολιάσουμε με τον υποψήφιο, με τον πολιτευτή της Ελληνικής Λύσης στην Μαγνησία, τον κύριο Αγραφιώτη, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Αγραφιώτη, καλησπέρα. Τι κάνετε, θα τον δούμε αμέσως τώρα. Πώς σας φάνηκαν οι συσκέψεις σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου και τα όσα είπαν οι αγρότες και τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τι λέτε για όλα αυτά? Εντάξει, αν μη τι άλλο, δεν πλήττουν οι άνθρωποι. Ανεβοκατεβαίνουν στην Αθήνα, τους καλεί συνέχεια στις συσκέψεις. Τους ανακοίνωσε ότι αύριο θα παρουσιαστεί το master plan των Ολλανδών, το οποίο να σημειώσουμε ότι είναι μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ίδια μελέτη είναι. Απλά αυτοί οι άνθρωποι, ως ιδιωτικός φορέας, που κόψαν τιμολόγιο του κράτους, που θα το πληρώσουν πάλι εμείς, παρουσιάσαν τη δική τους μελέτη. Θα την παρουσιάσουν αύριο λοιπόν στους αγρότες. Δεν ξέρω τι νόημα έχει. Σημασία έχει ότι οι άνθρωποι αυτοί εδώ και 6 μήνες δεν έχουν αποζημιωθεί. Είναι βουλιαγμένες οι περιουσίες τους, όπως οι ίδιοι λένε, δεν έχουν σοδέψει κάτι για το 23, και μετά από 6 μήνες το κράτος αποφάσισε να τους παρουσιάσει το master plan. Τα συμπεράσματα δικά σας, τι να σας πω. Κάνε χαντάκι, δεν μπορούμε να κάνουμε φίλο τα νερά. Κοιτάξτε. Εγώ ξέρω ότι όταν αλήθεια, κάπου είναι πολλά νερά μαζί, ξέρω εγώ, κάνει ένα βλάκι εκεί, είναι αυτό, και φεύγουν τα νερά. Ναι. Δεν το σκέφτηκε κανένα αυτό. Μα το αυλάκι που θα γίνει, που λέτε εσείς, είδατε πόσο κόστησε τον μπάζωμα στα τέμπη. Τον μπάζωμα στα τέμπη. 50 μπουλντόζες. Να βάλουμε 10 τσάπες. Μην βάζετε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Μην βάζετε ιδέες, γιατί πάλι θα κάνουν δουλειά. Κάπω είναι. Δεν είναι να πει ότι είναι κανένα βουνό, να είναι πέτρα και τέτοια. Ναι, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο φορέας διαχείρισης Κάρλας έχει συσταθεί μόνο στα χαρτιά, στον νόμο. Γιατί ουδέποτε λειτουργήσε και ουδέποτε συστάθηκε. Έτσι. Αν είχε λειτουργήσει σωστά το κράτος τόσα χρόνια με τον κύριο Αγοραστό που ήταν στην περιφέρεια, είμαστε σίγουροι ότι σήμερα θα ήταν αυτή η κατάσταση, αυτά τα χάλια. Έτσι. Όμως δυστυχώς υπάρχουν, αν το θέλετε, καθυστερήσεις, κολλησιεργίες ετών, οι οποίες ποτέ δεν λειτουργήσαν στο κράτος. Και τώρα να το. Η Κάρλα. Πριν την πλημμύρα, λέγαμε όλοι ότι καρκινοβατεί γιατί δεν έχει νερό. Και μας λέγανε οι ειδικοί ότι υπάρχει πρόβλημα με τα ψάρια, διότι δεν έχει αρκετό νερό η λίμνη μέσα για να ζήσουν οι οργανισμοί. Λοιπόν, εκεί που μας έλειπε το νερό, εκεί πνιγήκαμε μετά. Ναι. Δεν ξέραμε τι θα το κάνουμε. Γι' αυτό ακριβώς. Αν υπήρχε φορέας διαχείρισης, ναι. Προσέξτε. Αντιμοσύνη είναι όλο αυτό. Συμφωνούμε. Έτσι λέγεται. Μπορεί να είναι και σκεμμένη ενέργεια, αλλά εγώ δεν είδα κάποιον εισαγγελέα να ασχοληθεί με το φορέα. Με αυτό το θέμα της Κάρλας, κανείς. Πού είναι δικαιοσύνη? Τόσα εκατομμύρια έχουν χαθεί πάλι εκεί πέρα. Έτσι. Μια ζωή ο Έλληνας πληρώνει, το κράτος δεν δουλεύει παρά δημιουργεί πληγές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι είναι η εσκεμμένη ενέργεια? Η εσκεμμένη ενέργεια είναι όταν γνωρίζει ότι ο νόμος προβλέπει να συσταθεί ο φορέας διαχείρισης με αυτόν, αυτόν και αυτόν. Και ξαφνικά αυτό δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Αυτό είναι εσκεμμένη ενέργεια. Αυτό είναι δόλος. Δεν το ήξερα, το γνωρίζει. Γνωρίζει ότι πρέπει να συσταθεί. Γιατί δεν το κάνει?
Έτσι, όχι μόνο στον φορέα διαχείριση και σε άλλα πράγματα που βλέπουμε στην καθημερινότητα. Πάντως, αυτή τη στιγμή, επειδή είναι δικό μας θέμα και είναι δίπλα μας και είναι μέσα στο σπίτι μας, δεν ξέρω τι θα γίνει το καλοκαίρι. Τα νερά δεν τα βλέπω να φεύγουν σε καμία περίπτωση. Όταν θα πιάσει Ιούνιος και Ιούλιος και θα έχουμε 38 και 40 βαθμούς, δεν ξέρω τι θα γίνει με τα κουνούπια. Κύριε Θεοδόρου, οι πλημμυρισμένοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Θα το ψεκάσουν και θα τελειώσουν τα κουνούπια. Δεν είναι και το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι τι θα γίνει οι αγρότες. Ναι, κοιτάξτε, όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι μέσα από μια κρίση δημιουργούνται ευκαιρίες και ψάχνει δηλαδή να κάνει την μεταρρύθμιση τη λεγόμενη, αυτοί οι άνθρωποι πού θα πάνε? Αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα παίρνουν, θερίζουν, έχουν τις περιουσίες στα σπίτια τους. Πού θα πάνε? Πού θα τους μετεγκαταστήσουν? Εύκολα να τα λέει κάποιος ο οποίος κάτσε στην Αθήνα. Ας πάει να μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους, εκεί επί τόπου. Έτσι, η πραγματικότητα αυτή είναι και είναι πάρα πολύ σκληρή. Και η αποζημιώση και οτιδήποτε τους δοθεί, απλά θα είναι, αν το θέλετε, να τους απαλύνει τον πόνο. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα για να λυθεί είναι αυτό που λέτε, να παρχιωτευτούν τα νερά και να τελειώνει. Μα το ξέρω. Μα μόνο σα το είπατε προηγουμένω ότι υπάρχουν μόνο στι σκέψει. Μόνο στι σκέψει. Τι λέγανε οι αγρότε, θυμάστε την πρώτη φορά που βρεθήκαν? Δεν θέλουμε να έρθουμε για καφέ. Γιατί για καφέ πήγαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η πορεία που έγινε στην Αθήνα συμφωνημένη ήταν. Το είπε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ότι ναι, συμφωνήσαμε. Βγήκαν αγρότε και είπαν 11 παρα 5, εμεί θα αποχωρήσουμε. Βγήκε ο κ. Χρυσοχοίδη και τι είπε? Συντεταγμένα θα έρθουν, συντεταγμένα θα φύγουν. Κοιτάξτε τώρα, η Νέα Δημοκρατία παίζει μόνη της. Κάτι πρέπει να σκεφτείτε εσείς στην αντιπολίτευση ότι δεν κάνετε καλά. Τι δεν κάνετε καλά? Εμείς ως ελληνική λύση, δόξα τω Θεώ. Δεν απειλούν την κυβέρνηση. Εμείς, δόξα τω Θεώ, πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, θεωρώ. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι η ελληνική λύση έχει σταθερές θέσεις. Δεν είναι σήμερα έτσι και αύριο αλλιώς. Πιστεύουμε στην Ελλάδα, πιστεύουμε στον Έλληνα το κυριότερο και στον χριστιανισμό βέβαια. Τον οποίο και αυτόν τον έχουν διαλύσει. Βλέπετε τι γίνεται καθημερινά. Έτσι, η Εκκλησία έχει παραμεριστεί. Κανείς δεν ασχολείται με τη θρησκεία μας. Πείτε μου κάτι, είδατε μία αφίσα που βγήκε στη Θεσσαλονίκη με την Παναγία μας σταυρωμένη στο σταυρό και να είναι έγκυος? Αυτό αναλογίες ήταν συνέβαινε σε μια ισλαμική χώρα, θα γινόταν? Στον δημιουργό της αφίσας. Εδώ βλέπετε πόσο εύκολα όλα οι δικαιωματιστές. Έτσι, οι νέοι τι φωνάζουν? Να χαθεί η πατρίδα αρκεί να ζήσουμε εμείς. Αυτό είναι το σύνθημα της νεολαίας σήμερα. Έχουν αλλοιώσει τη νεολαία. Η νεολαία μας δεν έχει στόχους πλέον. Και τους πείραξε προχθές ο κύριος Κουτσούμπας στη Βουλή που μίλησε για Σον Καρντάντες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέτε ότι είχε δίκιο ο Κουτσούμπας? Για εμένα προσωπικά ναι, γιατί και λόγω της δουλειάς μου γνωρίζω τι γίνεται με την πορνεία στην Ελλάδα. Έτσι, με τις κοπέλες που εκπορνεύονται από μικρή ηλικία. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Εκεί οδηγεί τη νεολαία. Η νεολαία δεν έχει στόχους. Όταν τα παιδιά μας σήμερα έχουν στόχο τους influencers, τις startup εταιρείες. Και κανένα από τα παιδιά δεν τα έχουν μάθει ότι πρέπει να κοπιάσεις για να απολαύσεις και κοιτάζουν όλα την εύκολη λύση. Δυστυχώς εκεί οδηγούνται. Όσο και να μας φαίνεται περίεργο. Παιδική παραβατικότητα. Κάθισε και κάποιος να αναλογιστεί. Η παιδική παραβατικότητα γιατί έχει αύξηση 70% τα τρία τελευταία χρόνια? Γιατί? Ποιος από το κράτος αυτό που έχουμε, από την κυβέρνηση, ασχολήθηκε προληπτικά, όχι κατασταλτικά? Γιατί οι ψυχολόγοι που στέλνουν στα σχολεία και η αστυνομία που μπαίνει από δίπλα. Είναι κατασταλτικά μέτρα και τα δύο. Δεν είναι προληπτικά. Γιατί ο νέος πρέπει να έχει ίνδαλμα, να έχει όραμα? Τα έχετε ακούσει σπουδαία αυτές τις λέξεις στα παιδιά μας σήμερα? Όχι. Εγώ άλλες δύο μπόμπες είδα να σκάνε και οι μπόμπες αυτές είναι πολύ δυνατές. Ξέρω εγώ, η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μετά τις εκτελέσεις. Ναι. Μία τώρα σε Κάβα σε 48 σήμερα, ώρες, τα ξημερώματα. Σε 48 ώρες μέσα δύο βόμβες. Αυτό στην Κάβα, μάλλον νονή της νύχτας που πουλάνε προστασία. Και στο Βενζινάδικο, νονή της νύχτας. Κοιτάξτε. Τι γίνεται? Η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι η αστυνομία δεν έχει προσωπικό. Από ένα τμήμα με 155 ανθρώπους, 155 αστυνομικούς υπαλλήλους. Οι αξιόμαχοι είναι μόλις 93, οι υπόλοιποι είναι σε νόμιμες άδειες, σε ασθένειες κτλ. Καλούνται οι διοικητές να γίνουν ζογκλέρ και να βγάλουν περιπολικά στους δρόμους που δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Με αποτέλεσμα να μην βγαίνουν την ημέρα περιπολικά και το βράδυ σε μια περιοχή όσο είναι ο Βόλος να βγάζουν μόνο ένα. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα που δεν έχουμε management στην αστυνομία, όσο και να σας φανεί περίεργο και όσο και να ακούγεται τραγικό, είναι η πραγματικότητα. Με αλχημίες δεν κάνεις φαγητό. Καλούμαστε λοιπόν και θέλουμε να έχουμε ασφάλεια όταν δεν υπάρχουν αστυνομικοί. Έχουν βγάλει στην Αθήνα, αν δείτε, θα γελάτε. Σε κάθε διασταύρωση υπάρχουν τροχονόμοι. Έτσι, για να εμπιδοθεί στον κόσμο το αίσθημα της ασφάλειας. Και έρχεται ξαφνικά μια βόμβα μες τη νύχτα που τους τα χαλάει όλα. Όλο το αφήγημα της ασφάλειας.
Μάθαμε προχθές ότι υπήρχαν εδώ συμμορίες ναρκωτικών και αρχινονοί, οι οποίοι σφάζονταν μεταξύ τους και σκοτώνονταν μεταξύ τους και κυκλοφορούσαν όπλα και μυδράλια. Συγγνώμη, εμείς τους παρακολουθούσαμε και τους αφήναμε να σκοτώνονται. Τι κάναμε ακριβώς? Ναι, κοιτάξτε. Η αλήθεια είναι ότι όταν φτάνει το πράγμα στο μη περαιτέρω, η αστυνομία έχει τους μηχανισμούς και τους σταματάει. Το θέμα είναι ότι μέχρι να φτάσει στο μη περαιτέρω, πυροβολούνται κόσμοι στον δρόμο, εκτελούνται. Η χθεσινή βομβιστική επίθεση. Δεν νομίζω ότι το έχουμε ξεπεράσει το περαιτέρω. Σαφώς. Η χθεσινή βομβιστική επίθεση που έγινε στην Αθήνα, στην Λαγκομιτζή, αν δείτε, ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Έτσι. Μετακινήθηκαν αυτοκίνητα, καταστραφήκαν διαμερίσματα, οι άνθρωποι πάθαν ζημιές. Λοιπόν, αν περνούσε ένας περαστικός και την ώρα θα είχε εξαϊλωθεί. Λοιπόν, ο κόσμος θέλει ασφάλεια. Το πρόταγμα της Νέας Δημοκρατίας για να βγει η κυβέρνηση ήταν ασφάλεια για όλους, ασφάλεια παντού. Κανείς δεν αισθάνεται ασφάλεια σήμερα στη χώρα αυτή. Αυτό να το ξέρετε. Αλλά θα ήθελα λίγο να σταθούμε και στο θέμα της φρεγάτας που στείλαμε κάτω στο προς υποστήριξη των συμφερόντων που δεν είναι δικά μας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει στείλει ένα πλοίο με Έλληνες στρατιωτικούς να υπερασπιστεί συμφέροντα όχι της χώρας μας. Και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνο. Ανοίγουμε ξαφνικά τον ασκό του αιώλου. Επικίνδυνο είναι, ναι, αλλά πιστεύετε ότι δεν έπρεπε να πάει φρεγάτα εκεί? Όχι, δεν ελληνικά έπρεπε. Ελληνικά πλοία περνάνε. Ορίστε. Ελληνικά πλοία περνάνε. Γιατί? Γιατί περνάνε. Άρα πήγαμε ως δύναμη εγγυήτρια των ελληνικών πλοίων. Και των ελληνικών πλοίων. Έπειτα από πρόταγμα Τίνους. Γιατί από ό,τι διαβάζω είναι παράνομο όλο αυτό που έγινε. Δεν ακούσε κανένα διεθνή κανονισμό. Πάντως από την περιοχή περνάνε ελληνικά πλοία με Έλληνες ναυτικούς. Και. Κύριε Θεοδόρου, αναλογίζεστε γιατί το καράβι δεν έφυγε πέρα ένα μήνα από την Ελλάδα? Γιατί δεν έφυγε? Λοιπόν, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Εγώ είμαι αντίθετος με αυτό το πράγμα που έχει συμβεί. Δεν υπερασπιζόμαστε κανένα δικό μας συμφέρον. Υπάρχουν διεθνείς κανονισμοί που επιβάλλεται να υπακούει η χώρα μας. Έτσι και δεν μπορεί ξαφνικά να στέλνετε ένα πλοίο με ελληνικό πλήρωμα για να προασπιστεί συμφέροντα άλλων χωρών και άλλα συμφέροντα. Δεν είναι τα ελληνικά πλοία που λέτε. Υπάρχουν διεθνείς δυνάμεις που μπορούν να το εγγυηθούν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γραφιώτη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Δήμαρχο Τυρνάβου, τον κύριο Τσικριτσί, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούει ο Δήμαρχος. Κύριε Τσικριτσί, καλησπέρα, τι κάνετε? Σας ακούω, καλησπέρα. Πολύ καλά. Δώστε μας μια εικόνα, τι έγινε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό σήμερα? Πραγματοποιήθηκα πριν 13 δύο συναντήσεις και στον Δημάρχο, αλλά και στον Αγροτών. Η πρώτη συνάντηση ήταν μια ουσιαστικά παρουσίαση της Ολλανδικής Εταιρείας των Προθέσεων, ενός πλάνου που πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική κυβέρνηση, αν δεν το ακολουθεί, εάν δεν το ακολουθεί. Αυτά τα πλάνα ουσιαστικά πληρώνονται, αλλά πρέπει να υπάρχουν και χρήματα για να υλοποιηθούν. Τώρα από εκεί πέρα, το σημαντικό ήταν ότι δυστυχώς δεν υπήρξε χρονοδιάγραμμα. Χρονοδιάγραμμα το οποίο θα λέει το πότε θα γίνουν τα έργα, το πότε θα πραγματοποιηθούν, σε πόσα χρόνια θα γίνουν τα φράγματα, οι γέφυρες, όλα αυτά. Δεν υπήρχε κάποια τέτοια ανάλυση παρά ένα γενικό πλάνο των Ολλανδών, της εταιρείας των Ολλανδών. Από εκεί και πέρα το άλλο που ακούσαμε σήμερα είναι ότι δεν θα γίνει σωλήνας αποστραγιστικός ώστε να αδειάσει, επιπλέον ώστε να αδειάσει η λίμνη της Κάρλας, διότι οικονομικά δεν συμφέρει και οι αιτήσεις πρέπει να γίνει θα χρονικά, από ό,τι είπαν εκεί οι Ολλανδοί, θα πάρει μια δεκαετία. Καταλαβαίνετε... Πόσο θα πάρει? Μια δεκαετία. Το να γίνει ένα τέτοιο έργο. Κύριε Τσικριτσί, ούτε η πρόταση του κύριου Κουρέτα για τις απαντλήσεις μέσω 12 σωληνών θα υιοθετηθεί? Συμφώνησε με τον 90% της πρότασης της εταιρείας. Το 10% υπήρχε μια διαφωνία, όπως είπε και ο ίδιος ισχυρίστηκε. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η Ολλανδική εταιρεία προκρίνει την ελληνική κυβέρνηση να γίνουν τρία μεγάλα φράγματα. Τη Σκοπιά, στο Μουζάκι και στην Πύλη. Από εκεί και πέρα ορεινά αντιπλημμυρικά, τα οποία δεν, όπως είπε η Ολλανδική εταιρεία, δεν θα έχουν κάποιο ακριβό κοστολόγιο, αλλά και μετά καθαρισμοί των ρεμάτων, των ποταμών και το εκ νέου χτίσιμο των αναχωμάτων. Μάλιστα. Τα ξέραμε αυτά και από μόνοι μας.
Έτσι ακριβώς. Το ίδιο μάθαμε και εμείς σήμερα. Δηλαδή αυτό που ξέραμε, που γνωρίζαμε το προηγούμενο διάστημα, αυτό ενημερωθήκαμε. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι στους αγρότες δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου θετικά. Οι εξελίξεις δεν θεωρούνται, ούτε μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τη συνάντηση σε επίπεδο ετοιμάτων των αγροτών. Αντί να δίνονται χρήματα, φαίνεται ότι παίρνονται από την τελευταία συνάντηση, διότι τα 40 εκατομμύρια τα οποία είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι θα δοθούν στην Κάρλα, φαίνεται ότι εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περί περιβαλλοντικών. Και άρα δεν θα μπορέσουν να δοθούν, όπως λέει, ή είναι δύσκολο. Τώρα θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Φαίνεται ότι δεν υπήρχε κάποιος σχεδιασμός για άμεση χρηματοδότηση των αγροτών. Μπαίνουν μετέωροι. Πολλοί συνάδελφοί μας δεν μπορούν όχι πλέον να καλλιεργήσουν, γιατί είτε τα χωράφια τους είναι κάτω από το νερό, είτε είναι κάτω από τη λάσπη, αλλά δεν μπορούν και να επιβιώσουν. Ουσιαστικές λύσεις και απαντήσεις δεν παίρνουν, δηλαδή οικονομικές ενισχύσεις, διότι αυτά τα χρήματα που είναι να πάρουν για το φοιτικό κεφάλαιο είναι αυτό που ξέραμε για τις 30 Ιουνίου. Και επίσης όταν έχει μια βαριά ασθένεια δεν καταπολεμείται με ασπιρίνες. Θέλει ουσιαστικές ενισχύσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αγρότες της περιοχής μας, της ευρύτερης. Επίσης τέθηκε και το ζήτημα των δεδρών των καλλιεργιών στην ευρύτερη περιοχή, ναι, και του Τυρνάβου και της Αλιάς και των Τεμπών, γενικότερα που έχουμε δεδρώδεις καλλιέργειες. Οι απαντήσεις που πήραμε κυρίως για τα μη παραγωγικά δέντρα, δηλαδή για τα νεόφυτα δέντρα, να δώσουμε στους τηλεθεατές να καταλάβουν, τα οποία δεν αποζημιωνόταν, ο κύριος Λικουρέζος μας είπε ότι ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ θα καταθέσει άμεσα ή κατέθεση στο διοικητικό συμβούλιο για να το περάσει από τον ΕΛΓΑ, ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν και αυτοί για το φοιτικό κεφάλαιο. Για τους φίλους μας τους αμυλουργούς για τον Περονόσπορο δεν ακούστηκε, δεν πήραμε καμία ουσιαστική απάντηση. Όπως επίσης ανοίχθηκε και το ζήτημα των σεισμόπληκτων προς τον Πρωθυπουργό που είχε πάει πριν 3 χρόνια πριν και είχε επισκεφθεί το Δαμάτσι, τα χωριά της Ελασσόνος, ότι μένουν αυτοί οι άνθρωποι ακόμα σε κοντέρι, ότι δεν μπορούν να βγάλουν ακόμα άδειες. Και είπε ότι θα το κοιτάξουν και αυτό στο επόμενο διάστημα. Ωραία, λοιπόν. Αυτά περί της συνάντησης. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας, καθώς υπέγραψε σήμερα η νέα γιατρός, η νέα ογκολόγος, η οποία θα υπηρετήσει στο νοσοκομείο του Βόλου. Τώρα πλέον οι γιατροί είναι 2 γιατρούς καρκινοπαθείς. Στο νοσοκομείο του Βόλου βρέθηκε σήμερα η ιατρός κυρία Κωνσταντίνα Αρβανίτη και υπέγραψε τη σύμβαση συνεργασίας με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Στον Άστρα, πάντως, για τη συγκεκριμένη εξέλιξη τοποθετήθηκε η διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Αχιλλοπουλίου και έμπειρη ιατρός, κυρία Καραθάνου, η οποία τόνισε ότι σαφέστατα η εξέλιξη αποτελεί κάτι πολύ σημαντικό και θετικό για το Αχιλλοπούλιο. Είναι η κυρία Κωνσταντίνα Αρβανίτη, προκειμένου να ξεκινήσει και να ενισχύσει το ογκολογικό τμήμα, για το οποίο υπήρχε θέμα με την έλλειψη προσωπικού. Έτσι, είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά γενικότερα το δημόσιο σύστημα υγείας. Τι λέτε? Ναι, και εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι σήμερα υπογράφηκε η σύμβαση αυτή. Πρόκειται για την γιατρό, η οποία... Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως, σας ακούω. Α, γιατί κάνει κάποιο θόρυβο. Εκδήλωσε το ενδιαφέρον της μετά την πρόσκληση που έγινε για γιατρό με δελτίο παροχής υπηρεσιών, με μπλοκάκι αυτό που λέμε. Οπότε θα έρχεται από τη Θεσσαλονίκη για 1 ή 2 φορές την εβδομάδα και θα καλύψει έτσι σημαντικά το κομμάτι αυτό που θέλουμε για βοήθεια μέχρις ότου. Να δούμε, είναι για 6 μήνες στη σύμβαση. Mm-hmm. Ελπίζουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα να ολοκληρώσουν οι διαδικασίες με την προσχήρηση της θέσης, η οποία ήδη έχει γίνει, και να έρθει και ο ογκολόγος σε σταθερή βάση. Πάντως, όπως είπατε και εσείς, είναι κάτι πολύ σοβαρό και σημαντικό. Θα παρέχει τις υπηρεσίες της 600 περίπου καρκινοπαθείς του νόμου, έτσι δεν είναι? Φυσικά, θα συνδράμει σημαντικά στην γιατρό που υπηρετεί την κυρία Περδικούρη. Η νέα ογκολόγος αναμένεται να δώσει μεγάλη ανάσα στη μία και μοναδική γιατρό που έχει απομείνει για να παρέχει τις υπηρεσίες της σε 600 περίπου καρκινοπαθείς του νομού Μαγνησίας. Ώρες αγωνίας μειώνει εδώ και ένα μήνα μια οικογένεια 16χρονη στο Βόλο, καθώς η έφηβη διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Παιδών Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται εδώ και έναν μήνα μια 16χρονη μαθήτρια από το Βόλο. Το κορίτσι διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα χωρίς να αντιμετωπίζει περαιτέρω προβλήματα υγείας έως τότε. Μια ίωση, όπως αποκαλύφθηκε, στάθηκε αφορμή για να εκδηλωθεί αυτοάνωσο νόσημα το οποίο προκάλεσε την εγκεφαλίτιδα.
Το χρονικό της υπόθεσης έχει ως εξής. Το παιδί κάποια μέρα γύρισε από το σχολείο. Έκανε παράπονα στους γονείς για πολύ πονοκέφαλο. Παρουσίασε κέκαινα μνήμης. Οι γονείς τη μετέφεραν στο Αχιλοπούλιο και εκεί έγιναν εξετάσεις. Τελικά διαπιστώθηκε ότι η 16χρονη είχε προσβληθεί από εγκεφαλίτιδα. Το τελευταίο διάστημα η 16χρονη έχει επαφή με το περιβάλλον και αντιδράσει σε διάφορα ερεθίσματα. Οι γιατροί όμως επισημαίνουν ότι ο δρόμος για την αποκατάσταση και πλήρη λειτουργία του οργανισμού της είναι ακόμη μακρύς. Οι γονείς είναι άνεργοι και πλέον επιβαρύνονται με επιπλέον έξοδα. Ήδη από το σχολείο της 16χρονης έχει αναλυφθεί η πρωτοβουλία να συγκεντρωθεί ένα χρηματικό ποσό για τη στήριξη της οικογένειας. Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκε τα ξημερώματα ένας 13χρονος από το νησί της Κοπέλου. Ο 13χρονος παρουσίασε αλλεργικά συμπτώματα λόγω της φαρμακευτικής αγωγής που λάμβανε και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο του Βόλου. Η διακομιδή πιο ειδικά έγινε στις 2 τα ξημερώματα με ιδιωτικό σκάφος. Πλήρωμα του ΕΚΑΒ στη συνέχεια στο Βόλο παρέλευε τον νεαρό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, καθώς έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Πάμε τώρα σε ένα απίστευτο περιστατικό, καθώς ανήλικοι γρονθοκόπησαν έναν 16χρονο και τον πέταξαν μέσα σε κάδο σκουπιδιών. Θύμα άκρηγου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 16χρονος στο Βόλο από συμμαθητές του, οι οποίοι αφού τον χτύπησαν με γροθιές, τον έριξαν άκουσον στη συνέχεια σε κάδο απορριμμάτων. Μαρτυρίες κάνουν λόγο και μια παρέα πάνω από 10 παιδιά να χτυπά αλίπητα με κλωσιές και μπουνιές στο παιδί. Στη συνέχεια τον σήκωσαν και τον πέταξαν στο μπλε κάδο ανακύκλωσης. Όπως γίνεται γνωστό, οι μάρτυρες του περιστατικού έσπευσαν για να βοηθήσουν το παιδί. Η Υφυπουργός Παιδείας πάντως, κυρία Μακρύ, αναφέρθηκε στο νέο περιστατικό που εκτελήχθηκε στο Βόλο, αλλά και ευρύτερα στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τη βία ανηλίκων στα σχολεία ολόκληρης της χώρας. Γίνονται και πιο βία όσο περνάει ο καιρός. Το Υπουργείο έχει ήδη αναλάβει τη σχετική πρωτοβουλία. Η πλατφόρμα θα είναι έτοιμη για την καταγγελία είτε από γονείς είτε από τους ίδιους τους μαθητές που έχουν θύματα βίας. Θα παρουσιαστεί μέσα στο μήνα. Θα γίνει και μια πανελλήνια καμπάνια. Επιμόρφωση επίσης των εκπαιδευτικών ξανά, των γονέων, των μαθητών. 3.500 ψυχολόγοι στα σχολεία για να βοηθήσουν τα παιδιά για τα περιστατικά αυτά. Καταλαβαίνουμε και από την παγκόσμια και από την ευρωπαϊκή πρακτική ότι δεν θα μηδενιστούν, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τα περιορίσουμε και κυρίως και πρωτίστως ότι θα τα προλάβουμε και θα αντιμετωπίζουμε πολύ σωστά τα παιδιά θύματα, τα παιδιά θύτες και τα παιδιά που είναι θεατές αυτών των περιστατικών. Δεν θα είναι σε νομοσχέδιο, θα είναι σε μια πρωτοβουλία που θα βασίζεται στον νόμο ο οποίος έχει ήδη ψηφιστεί και ισχύει και θα περιλαμβάνει ενημέρωση, επιμόρφωση, δυνατότητα καταγγελίας, ουσιαστική αντιμετώπιση στο σχολείο και θέλω να σας πω επίσης ότι υπάρχει και η Εθνική Επιτροπή η οποία αντιμετωπίζει τη βία των ανηλίκων και την παραβατικότητα. Συνεδρίασε ήδη μία φορά παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού και δεν είναι μόνο το δικό μας το Υπουργείο που έχει ισχυρότατο ενδιαφέρον όπως καταλαβαίνετε, είναι και το Υπουργείο Οικογένειας, είναι και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είμαστε σε αγαστή συνεργασία για να χαράξουμε την εθνική στρατηγική. Το περιστατικό πάντως σημειώθηκε ανήμερα Τσικνοπέμπτη πριν από λίγες ημέρες όπως αποκαλύπτεται. Αγώνα να κρατήσουν χαμηλές τις τιμές εν ώψη της Σαρακοστής και του Πάσχα δίνουν οι αρτοποιοί της Μαγνησίας που παρά το αυξημένο κόστος παραγωγής θέλουν να βρίσκονται δίπλα στο πλευρό των καταναλωτών. Αντιμέτωποι με ακρίβεια και ανατιμήσεις και οι αρτοποιοί της Μαγνησίας ως ένας ακόμη κρίκος των επαγγελματιών στην αλυσίδα της κρίσης. Καταβάλουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όμως να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές και για τα εξειδικευμένα είδη για τη Σαρακοστή όπως για παράδειγμα η λαγάνα. Σχετικές δηλώσεις παραχώρησε στον Άστρο ο πρόεδρος των αρτοποιών σε επίπεδο νομού Μαγνησίας επισημένοντας τα εξής. Για ακόμα μια χρονιά, για την τρίτη κατά σειρά χρονιά, τα προϊόντα που θα προσφέρει ο φούρνος γειτονιάς θα έχουν σταθερή τιμή. Η ποιότητα θα είναι ασυναγώνιστη και η τιμή θα είναι σταθερή για όλα τα βαλάντια. Η λαγάνα θα κυμανθεί περίπου στα περσινά επίπεδα, ανάλογα με το κόστος που έχει ο κάθε συνάδελφος, γύρω στα 3,5, 3,30, 3,50, 3,70, κάπου εκεί, στα περσινά επίπεδα πάντως. Άρα αντιστέκεστε στο κομμάτι της ακρίβειας, το οποίο είναι ένα πρόβλημα που μαστίζει την κοινωνία. Προσπαθούμε να απορροφήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τις αυξήσεις των προϊόντων, αν και δεν μπορούμε πλέον άλλο. Ήδη και με τα POS και με τις κάρτες εργασίας, όλα αυτά δημιουργούν επιπρόσθετο κόστος στη λειτουργία του καταστημάτων μας. Προσπαθούμε όμως, καταλαβαίνουμε τον κόσμο και προσπαθούμε να κρατήσουμε σταθερές τις τιμές των προϊόντων μας, χωρίς να περιορίσουμε την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουμε. Στον απόϊχο πάντως των όσων έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και με επισκέψεις του ίδιου του Πρωθυπουργού σε μάρκετ της Αττικής, οι επαγγελματίες επισημαίνουν ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα, διότι όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής αποτελούν ασπιρίνες και δεν επιλύουν το πρόβλημα της κρίσης, αλλά και του πείματος που έχουν δεχθεί τα τελευταία χρόνια νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Πάμε τώρα στις δηλώσεις της Υφυπουργού Παιδείας, της κυρίας Μακρύ, για το θέμα των παρατημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Χαρακτήρισε αναγκαία τομή το νομοσχέδιο. Νόμος του κράτους στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και η Υφυπουργός Παιδείας κυρία Μακρύ τοποθετήθηκε στον Άστρα για τα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες, όπου υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο συγκεκριμένα. Ούτως ή άλλως, ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης, στο ίδιο μήκος σχήματος με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επισήμανε χαρακτηριστικά ότι η συζήτηση επί του νομοσχεδίου είχε ιστορικά χαρακτηριστικά, επειδή ορίζει μια νέα φάση στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας. Η κυρία Μακρύ πάντως τόνισε από τη δική της πλευρά. Λοιπόν, ο νόμος πια του κράτους για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι πραγματικά μια μεγάλη, μια ιστορική μεταρρύθμιση που θα δώσει τη δυνατότητα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού υψηλών προδιαγραφών να δημιουργήσουν παραρτήματα και στη χώρα μας, τα οποία δεν θα είναι κερδοσκοπικά. Δηλαδή τα χρήματα θα πηγαίνουν σε υποτροφία, σε έρευνα, θα πηγαίνουν στην εκπαίδευση. Όπως σας είπα, είναι μια μεταρρύθμιση συνταγματική, ιστορική, σύγχρονη. Είμαστε μαζί με την Κούβα, τα δύο μόνα κράτη στα οποία δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν τέτοια ιδρύματα. Αυτή λοιπόν η εκπαιδευτική ορθογραφία λύθηκε και οι προσπάθειες από εδώ και πέρα θα είναι για την προσέλκυση. Έχει ήδη εκδηλωθεί ισχυρό ενδιαφέρον πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τα οποία θα είναι υψηλού επίπεδου. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς που λένε ότι θα επισκιάσουν την ορθή λειτουργία των κρατικών πανεπιστημίων? Ξέρετε, το δημόσιο διάλογο τον απασχόλησε πολύ η ίδρυση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων. Στην πραγματικότητα, τα 176 άρθρα είναι για την ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου. Οι αντιδράσεις πάντως για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια συνεχίζονται. Μεταξύ των άλλων, ευρύ μέτωπο από τα δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να μην εφαρμοστεί ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ζήτησε ο Γαβρίλ Σακελαρίδης, υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Αριστεράς. Η χαμηλή συμμετοχή ήταν εκείνη που χαρακτήρισε τις χθεσινές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη των επιτροπών και των συντονιστικών οργάνων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ασθενική σε σχέση με τις εσωκομματικές εκλογές του Σεπτεμβρίου ήταν η συμμετοχή των μελών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε χθες για την ανάδειξη της σύνθεσης της Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομού Μαγνησίας. Οι κάλπες στήθηκαν συγκεκριμένα σε Βόλο, Νέα Ιωνία, Αλμυρό, Βελεστίνο, Νέα Αγχίαλο, Ζαγορά, Αργαλαστή και Σκόπελο. Ψήφισαν περίπου 600 άτομα, δηλαδή μόνο το 28% των ψηφοφόρων που προσήλθαν στη διαδικασία του Σεπτεμβρίου για την εκλογή Προέδρου μεταξύ Κασελάκη, Παπάτζουμάκα, Τσακαλώτου και Αχτσιόγλου. Στην πρώτη θέση ισοψήφισαν ο Μπάμπης Αραμπατζής και ο Γιάννης Κυπουρός, ενώ στην τελευταία θέση ισοψήφισαν ο Κωνσταντίνος Αρκομάνης και ο Νίκος Βουραζέρης και θα γίνει κλήρωση. Στον Άστρα πάντως και την εκπομπή Πρωινή Ατζέντα τοποθετήθηκε ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μεϊκόπουλος, τόσο για τη διαδικασία που πραγματοποιήθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο σε τοπικό επίπεδο, όσο και για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα. Τις επόμενες μέρες θα συνεδριάσει η Νομαρχιακή Επιτροπή. Θα πρέπει να γίνει και η κλήρωση για την ισοψηφία στους άνδρες της 12η θέση μεταξύ του κ. Βουραζέρη και του κ. Αρκομάνη. Και εκεί θα γίνουν και οι συζητήσεις προκειμένου να γίνουν οι επιλογές για το ποιοι θα αποτελέσουν τη γραμματεία καταρχάς της Νομαρχιακής Επιτροπής και μετά ποιος θα είναι συντονιστής και ποια για αναπληρώτρια συντονίστρια. Ή συντονίστρια και αναπληρωτής συντονιστής, γιατί ξέρετε και στις δύο θέσεις υπάρχει ποσόστοση. Πρέπει να υπάρχει μια γυναίκα, ένας άντρας, μια γυναίκα. Νομίζω ότι αυτό που σας μετέφερε ο κύριος Αραμπατζής είναι και η πεμπτουσία της κατεύθυνσής μας από εδώ και πέρα. Συλλογικότητα και ενότητα και όλοι μαζί να βαρέσουμε στον κοινό στόχο που αυτή τη στιγμή είναι οι ευρωεκλογές. Mm-hmm. Θα πρέπει και τοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ να μεταφέρει το μήνυμα το κεντρικό προς τον κόσμο της Μαγνησίας. Νομίζω ότι αφορά όλο τον κόσμο η επικείμενη εκλογική μάχη, γιατί ξέρετε το 80% της νομοθεσίας που ψηφίζεται στην Ελληνική Βουλή προέρχεται από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής η διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Λάρισας για την ανάδειξη νέας Νομαρχιακής Επιτροπής και συντονιστικών των οργανώσεων μελών. Στις κάλπες προσήλθαν συνολικά 911 μέλη, ενώ καταγράφηκαν ένα λευκό και ένα άκυρο ψηφοδέλτιο. Τα ονόματα που εκλέγονται στην Νομαρχιακή Επιτροπή είναι ο Παναγιώτης Καλογιάννης, Απόστολος Πέκας, Θωμάς Καραγιώργος, Θεόδωρος Καριώτης, Άννη Ψάρα, Παύλος Ψαφάς, Χρήστος Παπαδημητρίου, Αντώνης Χαχάμης, Γιώργος Γκόγκος, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Ευάγγελος Δημητρακόπουλος, Γιώργος Αρσενόπουλος, Γιώργος Κολονιάρης, Κασιανή Πατάκη, Μαρία Γερασοπούλου, Χριστίνα Ντούφα, Μαρία Βούζα, Βάσο Μπιζέλη, Μαριάννα Καλτσά, Χριστίνα Χλαπανίδα, Αναστασία Μανατίδου, Άννα Κοκάρα και Ανδριάνα Μανδάλη. Ξεκίνησαν οι εργασίες διαμόρφωσης της αίθουσας που θα φιλοξενήσει τη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών στο ΤΕΙ στη Λάρισα.
Περίπου στα τέλη Μαΐου θα είναι έτοιμη η αίθουσα που θα φιλοξενήσει τη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών σε χώρο του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Σε δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ανέφερε ότι ζητήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η συμβολή της Περιφέρειας, ώστε να επισκευαστεί και να διαμορφωθεί καταλήλως η αίθουσα στο ΤΕΙ. Μας ζήτησε το Υπουργείο να συνδράμουμε, οπότε υπάρχει μια προγραμματική συμφωνία με το Πανεπιστήμιο, το οποίο το πέρασε από τις δομές του, νομίζω από το Βρετανικό Συμβούλιο. Οπότε έχουμε αναλάβει να ετοιμάσουμε αυτό το χώρο, στο οποίο θα γίνει η δίκη των Τεμπών. Είναι στο συνεδριακό κέντρο, με το που μπαίνουμε δεξιά, και νομίζω θα είναι έτοιμο τέλη Μαΐου, από ό,τι γνωρίζω. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν έρθει εδώ ανώτατοι δικαστικοί, μας υπέδειξαν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει η διαμόρφωση της αίθουσας. Ο ίδιος ανέφερε ότι στη συνέχεια η αίθουσα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν ως συνεδριακό κέντρο για τη φιλοξενία συνεδρίων από φορείς αλλά και φοιτητές. Αυτό που θα αφήσει αυτός ο χώρος είναι θα είναι ένα μεγάλο συνεδριακό το οποίο θα το χρησιμοποιούμε μετά όλη η πόλη. Είναι αρκετά σημαντικό. Ένα δωρεάν συνεδριακό, το οποίο δεν θα χρειάζεται κανείς να κάνει συνέδριο να πληρώνει σε ένα ξενοδοχείο πανάκριβα. Οι φοιτητές ή οποιοδήποτε φορέας θα έχει εδώ το δικό του χώρο δωρεάν να μπορεί να κάνει τα συνέδριά του. Ο κύριος Κουρέτας επεσήμανε ότι θα γίνει ειδική διαμόρφωση στην αίθουσα ώστε να χωράει περίπου 500 άτομα, ενώ θα γίνουν και εργασίες για να σχηματιστούν ειδικές αίθουσες και χώροι. Θα γίνει διαμόρφωση του χώρου να αυξηθεί ο αριθμός των καθημένων, δηλαδή θα φτάνει γύρω στα 500 άτομα. Θα έχει ψύξη θέρμανση, προθάλαμο, τουαλέτες οι οποίες θα είναι πάρα πολλά άτομα, αίθουσες των δικαστών, αίθουσες που θα κάθονται οι μάρτυρες, θα μπαίνουν οι μάρτυρες, θα διαμορφωθεί και η είσοδος γιατί θα είναι και η αστυνομία, θα είναι συγγενείς. Θα κρατήσει περίπου 3 χρόνια αυτό το πράγμα, οπότε έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά από τους ειδικούς. Ήρθαν εδώ οι ειδικοί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και υπέδειξαν στις τεχνικές υπηρεσίες πώς θα πρέπει να γίνει το έργο. Νομίζω θα αφήσει κάτι σημαντικό για την πόλη όταν θα τελειώσει αυτή η δίκη, νομίζω σε 3 χρόνια. Να σημειωθεί ότι από τον Υπουργό Δικαιοσύνης έχει αναφερθεί ότι η δίκη θα ξεκινήσει στα μέσα Ιουνίου. Αλλά οι δικηγόροι εκφράζουν τις ενστάσεις τους για το ότι θα έχει ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία μέχρι τότε. Ενισχύθηκε μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισε με τις πλημμύρες το πρώτο δημοτικό σχολείο Αγριάς με κοντέινερ. Ενισχύθηκε μετά τις πλημμύρες, αρκετούς μήνες μετά τις καταστροφές του Σεπτεμβρίου, το πρώτο δημοτικό Αγριάς με κοντέινερ, παρουσία μάλιστα σήμερα και της Υφυπουργού Παιδείας κυρίας Μακρύ. Η υποδοχή σήμερα στην Υφυπουργό και τους συνεργάτες της ήταν θερμή στο πρώτο δημοτικό Αγριάς από τη διευθύντρια και τους υπόλοιπους καθηγητές του σχολείου. Είμαστε σε συνεργασία με τη διευθύντρια, τη συνεννόητη μου τη ζωή, ήδη πριν από τις εκλογές. Και ευτυχώς βρήκαμε 2 αδέλφια, τον Στράτο και τον Νίκο τον Τζαλαμανιό, 2 παιδιά, 2 νέα παιδιά, τα οποία πάντοτε βοηθούν, δεν είναι η πρώτη φορά που βοηθούν τον ομό μας, οι οποίοι ήταν διαθέσιμοι να πάρουν τον οικίσκο, που είναι μια λύση προσωρινή μεν, αλλά απολύτως ασφαλής για τα παιδιά, μέχρι ότου ο Δήμος που έχει και κατά τον νόμο την ευθύνη κατασκευάσει σχολική αίθουσα που να είναι ασφαλής και κατάλληλη για το ανθρώπινο δυναμικό, όπως και η διευθύντρια υποδεικνύει. Τους ευχαριστώ λοιπόν θερμά, θα ξαναπώ το όνομά τους γιατί είναι καλό παράδειγμα, είναι ο Στράτος και ο Νίκος Τσαλαμανιός που μας βοήθησαν, ολοκληρώθηκε αυτή η δωρεά, τοποθετείτε, ώστε τα παιδιά μας να μπορούν με συνθήκες θέρμανσης και ψύξης ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, με απόλυτη ασφάλεια να διδάσκονται και να δέχονται τις υπηρεσίες των εκπαιδευτικών. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Διευθύντρια, το Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων. Ήμασταν σε καλή συνεργασία, η οποία απέδωσε αυτά τα οποία βλέπετε και εννοείται τους δωρητές μας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Μακρύ, η οποία έκανε την παρέμβασή της την κατάλληλη στιγμή. Οπότε έχουμε καταφέρει να πάρουμε αυτή την αίθουσα που θα βοηθήσει τη στέγαση των μαθητών μας. Γιατί μέχρι τώρα ήταν σε έναν κατάλληλο χώρο. Παράλληλα ήταν να πάγει η έτοιμά μας μια επιπλέον αίθουσα για να στεγάσουμε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου στην πορεία. Γιατί δεν έχουμε γραφείο, είναι έξω οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Στα μπαλκόνια δηλαδή κάθονται και εκεί γίνονται και οι δουλειές που πρέπει να κάνουν. Συνεπώς η αίθουσα είναι πάρα πολύ βοηθητική. Ελπίζουμε να είναι μια προσωρινή λύση ο οικίσκος και να έχουμε την αναβάθμιση του κτηρίου που όλοι περιμένουμε. Υποκατάληψη βρέθηκε σήμερα το δεύτερο γενικό λύκειο της Λάρισας, καθώς οι μαθητές διαμαρτύρονται για τη συστέγαση με το πρότυπο σχολείο του Δήμου Λαρισαίων.
Σε κατάληψη του δεύτερου Γενικού Λυκείου Λάρισας προχώρησαν σήμερα το πρωί μαθητές του, διαμαρτυρόμενοι για τη συστέγασή του με το πρότυπο σχολείο. Από την πλευρά της, η ΕΛΜΕ τονίζει ότι οι διαμαρτυρίες είναι αναμενόμενες, καθώς και οι ίδιοι είχαν εκφράσει τις αντιθέσεις τους σχετικά με τη συστέγαση του προτύπου στον χώρο άλλων σχολείων. Έχουμε σήμερα ξεκίνηση κατάληψη στο δεύτερο Λύκειο, έχουν κατάληψει μαθητές για την περίπτωση του προτύπου. Το είχαμε πει και από την αρχή στη διοίκηση και είχαμε τονίσει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση του Υπουργείου, δηλαδή να κλείσουμε ένα σχολείο για να φτιάξουμε ένα πρότυπο, για να ευνοήσουμε τις αιμονές του Υπουργείου. Εμείς ξαναθέτουμε το ζήτημα ως ΕΛΜΕ, στο βαθμό που μας αναλογεί κάποια ευθύνη, στο Υπουργείο να το ξανασκεφτεί, εάν θέλει να κάνει πρότυπο σχολείο, ας βρει κτίριο και φτιάξει πρότυπο σχολείο. Το να κλείνει τα σχολεία της γειτονιάς και να φτιάχνει πρότυπα σχολεία δεν βοηθάνε σε τίποτα. Το καταλαβαίνουν όλοι και οι μαθητές εξεγείρονται πλέον και οι γονείς τους. Στην ουσία θα αφήσουν μια τεράστια γειτονιά χωρίς λύκειο και γυμνάσιο και θα αναγκαστούν να πηγαίνουν σε περιφερειακά σχολεία άλλα, δημιουργούντας τα ίδια προβλήματα που δημιουργήθηκαν με το τέταρτο λύκειο και τέταρτο γυμνάσιο, όπου τα παιδιά από τα πειραματικά πήγαν εκεί και σήμερα είναι αφόρητη η κατάσταση εκεί πέρα, με πολλά προβλήματα στη διοίκηση των σχολείων αυτών. Ξαναλέμε, δεν μπορεί να θέλεις να κάνεις μεταρρυθμίσεις χωρίς να φτιάξεις υποδομές, χωρίς να έχεις από πριν ένα σχέδιο. Αυτά είναι όχι πρότυπα σχολεία, αυτά είναι πρωτότυπα. Που επιχειρούν κάποιοι. Ο κύριος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι ο θεσμός των προτύπων σχολείων είναι αναχρονιστικός και η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι κατά του συγκεκριμένου μέτρου. Τους έχουμε εκθέσει τις αδιαφωνίες μας για τα πρότυπα συνολικά. Είπαμε ξανά, η Ομοσπονδία μας είναι κατά των προτύπων. Είναι αναχρονιστικός θεσμός, είναι ελιτίστικος θεσμός. Για τον ελληνικό λαό δεν προσφέρει τίποτα. Αυτό είναι η αλήθεια. Και να ξέρουν οι γονείς ότι στην ουσία είναι σχολεία τα οποία τα φτιάχνουν για παιδιά πλουσίων οικογενειών. Αυτό επιχειρούν να κάνουν, αυτό επιδιώκουν. Τα σχολεία πρέπει να είναι της γειτονιάς. Όλα τα παιδιά μπορούν να πηγαίνουν όλα μαζί στο σχολείο ανά γειτονιά. Πρέπει να υπάρχει όσμωση των διαφόρων στρωμάτων. Έτσι είναι η εκπαιδευτική διαδικασία. Αλλιώς θα κάναμε σχολεία για πολύ έξυπνους. Δεν είναι αυτή η λογική της στο σχολείο όμως. Έτσι, προσπαθούμε όλα τα παιδιά να γίνουν έξυπνα. Ακόμη, οι μαθητές με την κινητοποίησή του ζητούν την κατάργηση του νόμου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την επίσπευση της δικαστικής διαδικασίας για την υπόθεση των Ντεμπών. Ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα και υπήρξε ενημέρωση από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Λάρισας. Οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα και κώδικα ποινικής δικονομίας ήταν το θέμα επιστημονικής εκδήλωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, με κύριο ομιλητή τον επίκουρο καθηγητή της νομικής σχολής του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, Ιωάννη Ναζίρη. Ο κύριος Ναζίρης τόνισε πως οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα έχουν στόχο την αυστηροποίηση των ποινών για να αποτρέψουν ειδικά τη μικρομεσαία εγκληματικότητα, ενώ οι αλλαγές στον κώδικα ποινικής δικονομίας στοχεύουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας με την αποφόρτιση κάποιων δικαστικών σχηματισμών. Επί της ουσίας ήρθαμε εδώ να αναγγείλουμε, είναι το αγγελτήριο θανάτου των ποινικών κωδίκων του 2019, πέντε χρόνια μετά, γιατί κατά βάση όλες οι αλλαγές που αποτέλεσαν καινοτομίες το 19 σήμερα έχουν αναστραφεί μετά από παραπάνω από 20 τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας. Τώρα, αυτές οι τελευταίες τροποποιήσεις έχουν διπλό στόχο. Πρώτον, την αυστηροποίηση των ποινών στον ποινικό κώδικα για να αποτρέψουν ειδικά τη μικρομεσαία εγκληματικότητα, όπως λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και δεύτερον, στην ποινική δικονομία την επιτάχυνση της διαδικασίας και την αποφόρτιση κάποιων δικαστικών σχηματισμών ώστε να μπορούν να δικάζονται περισσότερα εγκλήματα πιο γρήγορα. Υπάρχουν ορισμένες επιφυλάξεις και για το πρώτο σκέλος και για το δεύτερο. Και για το αν η αυστηροποίηση των ποινών θα οδηγήσει πράγματι σε μείωση της εγκληματικότητας, ιδιαίτερα μετά από την πρωτοβουλία που έχει πάρει το Υπουργείο, ποινές ακόμη και χαμηλές να οδηγούν τον καταδικαστέντα στη φυλακή, να μην υπάρχει αναστολή της ποινής. Μένει να φανεί δηλαδή αν αυτό θα αποτρέψει την εγκληματικότητα ή θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα και υπερφόρτωση του σωφρονιστικού συστήματος. Στη δε ποινική δικονομία παρατηρείται μια εν μέρει αντίφαση, παρότι το νομοσχέδιο όπως είχε κατατεθεί στη διαβούλευση τον Δεκέμβριο έχει βελτιωθεί αρκετά, πρέπει να πω. Εισακούστηκαν και αρκετές παρεμβάσεις. Αλλά υπάρχει μια αντίφαση. Από τη μια θέλουμε επιτάχυνση, από την άλλη στέλνουμε πάρα πολλές υποθέσεις πάρα πολύ γρήγορα στο ακροατήριο. Και φοβάμαι ότι αυτό θα οδηγήσει τουλάχιστον για ένα διάστημα σε υπερφόρτωση των πινακίων, με αποτέλεσμα ίσως αντίθετο από το προσδοκόμενο. Οπότε μένει να φανεί αν θα λειτουργήσουν οι πρωτοβουλίες αυτές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εδώ ήρθαμε πάντως για να κάνουμε μια ενημέρωση ανεξαρτήτως της κριτικής. Δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, Τρίφων Τσάτσαρος, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως οι κινητοποιήσεις των δικηγορικών συλλόγων έγιναν για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην κεντρική φιλοσοφία των τροποποιήσεων στους κώδικες. Το πλέον καυτό θέμα στην τρέχουσα περίοδο για τον νομικό κόσμο, ως γνωστόν,
είναι η τροποποίηση, η πρόσφατη τροποποίηση του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας. Άλλωστε, συνέχονται με τρόπο άμεσο με τις κινητοποίησεις μας, οι οποίες κατά μείζωνα λόγο έρχονται να εκδηλώσουν, να εκφράσουν την αντίθεσή μας στην κεντρική φιλοσοφία των τροποποιήσεων αυτών. Κεντρικό θέμα της σημερινής μας εκδήλωσης είναι οι τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο για αυτό το θέμα, τον Ιωάννη Ναζίρη, επίκουρο καθηγητή της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και λέω τον κατάλληλο άνθρωπο γιατί πέρα από το γνωστό επιστημονικό του εκτόπισμα, οφείλω να σας πω ότι έχει ένα φανατικό κοινό στη Λάρισα, ένα κοινό που το δημιούργησε στις δύο εισηγήσεις που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια σε εκδηλώσεις του Δικαιωτικού Συλλόγου Λάρισας. Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να τον ακούσουμε, τόσο για να δούμε την άποψη ενός λαμπρού νομικού επιστήμονα, όσο και για να δούμε ποια είναι η δικιά του οπτική πάνω σε ένα θέμα που μας απασχολεί και εμάς και θα απασχολεί σύντομα και την κοινωνία. Να σημειωθεί ότι οι δικηγόροι της Λάρισας βρίσκονται σε αποχή των καθηκόντων τους εδώ και περίπου 5 μήνες. Την ημέρα της γυναίκας τίμησε το Πασόκ την άλλη στη Λάρισα με ειδική εκδήλωση την Παρασκευή. Φως στις σκιές έριξαν δεκάδες γυναίκες το απόγευμα της Παρασκευής στη Λάρισα σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γυναίκας. Την εκδήλωση οργάνωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία ανέφερε ότι αποτελεί μια μόχλευση συναισθημάτων και σκέψεων για το μέλλον της γυναίκας. Σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην πόλη της Λάρισας καταρχήν τη γραμματέα ισότητας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μαρία Δαφέρμου, και μαζί με εξαιρετικές συντρόφισσες και γυναίκες, τη Φράντζη τη Σαμαρίνα και την Ειρήνη την Πεκιάρη, θα αναπτύξουμε θεματικές για ζητήματα ισότητας, βλέποντας μέσα από τα μάτια των γυναικών το φως που μπορούμε να ρίξουμε στις σκιές. Γι' αυτό και ο τίτλος μας είναι «Ρίχνοντας φως στις σκιές». Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν αφορούν το μεγάλο θέμα της ποσόστοσης, είναι αλήθεια αρκετό ή όχι, της εγκληματικότητας και της βίας, των πολλαπλών ρόλων των γυναικών και βεβαίως των γυναικών στην πολιτική. Σήμερα στη Λάρισα μοχλεύουμε σκέψεις και συναισθήματα μαζί για να έχουμε ένα αποτέλεσμα που αφορά μόνο στο μέλλον, κοιτώντας προς τα μπρος και στις νέες γενιές, για την ισότητα και την ισότιμη συμμετοχή στη ζωή. Τραγουδάμε χωρίς φόβο, λέμε εμείς, δυνατά τα τραγούδια της ψυχής μας. Σήμερα, από εδώ, από τη Λάρισα, η καρδιά όλων των γυναικών χτυπά και δίνει μεγάλα μηνύματα για την ισοτιμία και τη συμπόρευση στη ζωή. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, δυνατά και ψηλά. Ο αποκριάτικος χορός του Λυκείου Ελληνίδων πραγματοποιήθηκε στο Βόλο χθες στις Αλικές. Με την ορχήστρα του Νίκου Φιλιππίδη έλαβε μέρος την Κυριακή 10 Μαρτίου στο κέντρο Σουίπας Παλάς στην περιοχή των Αλικών. Υπό τους ήχους των κλαρίνων και των υπόλοιπων πνευστών, οι αξιόλογοι καλλιτέχνες και εκπρόσωποι της υπηρετικής μουσικής παράδοσης ταξίδεψαν το κοινό τους, στο οποίο βρέθηκαν μέλη των χορευτικών ομάδων του Λυκείου, καθώς και άτομα του ευρύτερου φιλότεχνου κύκλου. Δηλώσεις σχετικά με την εκδήλωση έκαναν ο κύριος Γιάννης Πρανσίδης, ως δάσκαλος του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου, η κυρία Άννα Κουτσελίνη, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου και ο κύριος Νίκος Φιλιππίδης, ένας αρκετά καταξιωμένος καλλιτέχνης στο χώρο της ελληνικής μουσικής, ο οποίος μάλιστα είχε και την επιμέλεια της ορχήστρας. Ο χορός ο σημερινός είναι του Λυκείου Ελληνίδων και είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων που κάνουμε για να διατηρήσουμε την παράδοση. Εμείς πάντα γιορτάζουμε την ελληνική αποκριά. Αυτό λοιπόν είναι ένα αποκριάτικο γλέντι που διοργανώνουν οι χορευτικές ομάδες, οι εκπαιδευόμενοι στους ελληνικούς χορούς στο Λύκειο των Ελληνίδων. Εγώ είμαι μουσικός, παίζω κλαρίνο και έχω την ορχήστρα που θα γλεντήσουμε με τα παιδιά σήμερα εδώ. Το Λύκειο, παιδιά, είναι από τα καλύτερα λύκεια της χώρας. Το καλύτερο, όχι από τα καλύτερα. Εμένα το με κάλεσαν παλιά στο Υπουργείο Πολιτισμού να τους δείξω ένα λύκειο για να το επιχορηγήσουν, πρότεινα το Λύκειο του Βόλου εδώ. Την προσοχή των επαγγελματιών εφιστούν πλέον οι λογιστές σε ό,τι αφορά την επιστρεπταία προκαταβολή, καθώς η εφορία κυνηγά τις οφειλές.
Στο μάτι της εφορίας μπαίνουν εφ' εξής και οι συνυπόχρεοι όσων επιχειρήσεων έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή. Στην περίπτωση που η επιχείρηση που έλαβε την οικονομική στήριξη την περίοδο της πανδημίας έκλεισε, συγχωνεύτηκε ή ο λήπτης απεβίωσε. Το κράτος έδωσε χρήματα για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, όμως δεν διστάζει να τα ζητήσει πίσω. Άρα δώρον άδωρον. Έτσι, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το δημόσιο δεν θα απολέσει τα κουρεμένα έως και 70% ποσά που καλούνται να επιστρέψουν σε έως και 96 δόσεις οι λήπτες της επιστρεπτέας, προωθήθηκε στη Βουλή διάταξη, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία στην περίπτωση γεγονότων που καθιστούν αδύνατη την ίσπραξη του ποσού από τον δικαιούχο. Σε ένα τελευταίο νομοσχέδιο που φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν από τα οικονομικά προβλήματα των επιχειρήσεων την εποχή της πανδημίας. Ένα από αυτά τα οποία εμφανίζονται τώρα είναι τα ποσά που μορφή δανείου και υπό τον τίτλο επιστρεπτέα προκαταβολή που λάβαν τότε επιχειρήσεις. Πλέον μετά από τόσο καιρό κάποιες επιχειρήσεις κλείσανε, κάποιες χρεοκοπήσανε, κάποιες πτωχεύσανε ή ατυχέστατα και κάποιοι επαγγελματίες έχουν αποδημήσει. Πρέπει λοιπόν να λυθεί αυτό το πρόβλημα ποιοι οφείλουνε, διότι στην ουσία το δάνειο το οποίο έλαβε ο επιχειρηματίας την εποχή εκείνη και μετά το κούρεμα που έλαβε και έχει μπει σε κάποιες μακροχρόνιες δόσεις, θα πρέπει να επιστραφούν. Έτσι λοιπόν, με το νομοσχέδιο αυτό θα ρυθμιστεί ποιος οφείλει μετά τη διάλυση της εταιρείας, ποιος κληρονόμος οφείλει μετά το θάνατο του επιχειρηματία και όλα αυτά που είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να τακτοποιηθεί. Όμως, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, πρέπει πάντα το Υπουργείο να προβλέπει τέτοιες καταστάσεις, να δίνει διαδικασίες, να τα βλέπει όλα αυτά τα πράγματα με μια ματιά η οποία θα βοηθάει την κοινωνία και να μην πιέζει, να μην κάνει bullying στους φορολογούμενους, όπως για παράδειγμα γίνεται τώρα με τη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και ΠΟΣ, όπου γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν δουλεύει, δεν είναι έτοιμες οι εταιρείες είτε των ΠΟΣ είτε των ταμιακών μηχανών να γίνει διασύνδεση. Πάρα πολλοί επιχειρηματίες έχουν πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι και εδώ θα πρέπει ο κύριος Χατζηδάκης να δείξει εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες οι οποίοι του λένε ότι δεν δουλεύει το σύστημα. Καθίσατε πάντως σαφές ότι από τη στιγμή που η οφειλία έχει βεβαιωθεί στην εφορία, το χρέος κληρονομείται σε συνυπόχρεους, ενώ αν η επιχείρηση εξαγοράστηκε ή συγχωνεύτηκε, το διάδοχο σχήμα φέρει και την ευθύνη της εξόφλησης του επιστρεπτέου τμήματος της ενίσχυσης που αποτέλεσε ένεση επιβίωσης για 700.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Περίπου 5,5 δις ευρώ αποτέλεσαν ουσιαστικά επιδότηση του κράτους, το κόστος της οποίας ανέλαβε ο προϋπολογισμός. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Καλό βράδυ σε όλους.